Περιστερεί ο Τσιάκος με υποψία επιθετικού φάουλ. Θα χάσει το καλάθι και ο Σπανούλης coast to coast. Πολύ όμορφο καλάθι και φάουλ. Με μια ελεύθερη βολή που κέρδισε από το φάουλ το οποίο χρεώθηκε στο... Και θα διάσει κάπως η ρακέτα. Μόνος του ο Νίκολας για τρεις θα στοχίσει. Θα πάρει το επιθετικό rebound το Περπέρογλου και θα πετύχει το καλάθι. Τι να μαρκάρει τον Πέκοβιτς, αν πολύ ενδιαφέρον μαρκάρισμα. Κατευθείαν εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Πέκοβιτς θα γυρίσει το κατέβασμα της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Να κουράσουν και τον Σπανούλη. Εδώ όμως ο Σπανούλης κάνει μια καταπληκτική πάσα και μόνος του ο Μάικ Μπατίστ. Ήταν γνωστό το ότι θα έρθει. Γηπεδούχους 5, μόλις για τους φιλοξενούμενους έχουν και 2 επιθετικά rebound. Παίξε στο τέλικο ο Μπράντοβιτς. Κάποιος πολύ όμως τώρα ο Νέλσον. Μόνος του για 3 ο Βασίλης Σπανούλης θα αστοχίσει. Προσπάθεια για rebound θα το πάρει ο Μπατίστ. Θέλει και το foul, αλλά σήκωσε πρόβλημα στα αμυντικά rebound για το Περιστέρι μέχρι τώρα. Καταπληκτική άμυνα από το Σπανούλη θα κλέψει. Ο Νίκολας, ο Πέκοβιτς, πάρα πολύ όμορφο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους μέχρι στιγμής είναι ο Φεζόν με τους 5 γρήγορους πόντους. Από την άλλη, μοιρασμένο το σκοράρισμα, 5 ο Πέκοβιτς, 4 ο Βατής, 2 ο Περπέρογλου, 2 ο Σπανούλης. Μπορεί να έχει μόλις 2 πόντους ο Σπανούλης. Επίθεσή του, πολύ όμορφη συνεργασία. Ο Τσαρτσαρής γυρνάει, θα πετύχει το καλάθι παρά την πίεση του. Πολύ καλά, έξω από τη γραμμή των 6-25. Αλλά όχι κάτω από τη ρακέτα. Ένα χαζό στρέφτευμα στην έκφραση. Ο καλάθι κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Θα διεισδύσει. Μόνος θα ολοκληρώσει αφού δεν τον... Μακός δυναμώσει την άμυνά του και βάλει το παιχνίδι όπως τώρα κάτω από το καλάθι. Θα φτάσει την ίδια. Ο Πέκοβιτς πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Προβλήματα με φάουλ μέχρι στιγμής. Κάνει και τις δύο βολές. Ο Τσαρτσαρής αλλά ο Νίκολα Πέκοβιτς. Υπάρχει τίποτα λένε οι διαιτητές. Με τον Τέπις να βγαίνει στον εμβδιασμό, να πετυχαίνει καλάθι, να κερδίσει και το φάουλ από τον Γουίλκινσον. Την μάχη χειροκροτείται ο Παναθηναϊκός και εδώ είχαμε μια μαγική ασίστα από τον Σαρούνα διασκευή τους. Οι δυο τους συνεργάζονται άψογα, με κλειστά μάτια. Το αποδεικνύουν και σε αυτή τη φορά το screen για να περάσει ο Γιασκεβίτσιος. Αυτή τη φορά ακολούθησε ο Άρνολ τον Μπατίστα, άφησε τον Γιασκεβίτσιος. Ο Γιασκεβίτσιος το πρόβλημα στο σκοράρισμα στη δεύτερη περίοδο το Περιστέρι. Ο Τέπιτς διεισδύει, δεν μπορεί να πάρει το rebound κανένας από το Περιστέρι. Θα το πάρει ο Μπατίστ και θα ανεβάσει τη διπλή στον Μπράμο και πάλι πάει να βρουν τον Δελιγιάννη. Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στον εμβδιασμό. Ο Μπατίστ δεν έχει πρόβλημα να ολοκληρώσει απέναντι στον Τσιάκο. Δύο καλάθια και κυρίως την επίδεση. Ακόμη ένας ευνηδιασμός. Ο καλάθις θα δώσει το Φότσι. Πάρα πολύ αργές επιστροφές από τον Περιστέρι. Πάρα πολύ. Αθηναϊκός στη δεύτερη περίοδο. 44-29. 24-9 σε αυτή την περίοδο. Αν βιαστεί θα έχει 2 επιθέσεις. Δεν φαίνεται να βιάζεται. Έτσι κι αλλιώς λογικά κάποια στιγμή θα σουτάρει. Μένουν 31 δευτερόλεπτα. Θα έχει δεύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ο καλάθις κάνει την καλύτερη επιλογή, περνάει την μπάλα. Ξενούμενος να κρατάνε την μπάλα, το Χάμοντς να κλείνεται από τον Μπέκοβιτς. Θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα δευτερόλεπτο. Μακρινό λέει άπαστοχή και ο Νίκολας θα πετάξει από πολύ μακριά. Την μπάλα είναι μέσα η μπάλα. Καταπληκτικό καλάθι από τον Ντρου Νίκολας. Και βλέπετε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, πόσο χαίρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το εκπληκτικό καλάθι το οποίο πέτυχε ο Ντρου Νίκολας από τη μία ρακέτα στην άλλη. Στο NBA βλέπουμε τέτοια τρίποντα. 49-30. Περιμένουμε να δούμε αν μετράει το καλάθι. 49-32 είναι. Βλέπετε από πού σουτάρει ο Ντρου Νίκολας και η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Απίστευτο σουτ από τον Αμερικανό. Να δούμε το χρόνο για το αν μετράει. Μετράει αλλά έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Ίσως αυτό εξετάζουν. Αλλά νομίζω ότι μετράει το καλάθι. Τουλάχιστον είχε όταν φάνηκε ότι πετάει την μπάλα. Βέβαια έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι. Και εδώ είναι το τελευταίο εκπληκτικό καλάθι που πέτυχε ο Νίκολα Πέκοβιτς. Με τις όποιες διαμαρτυρίες προξένησε αυτό. Με το στιγμιό κόλλημα του χρονομέτρου. Τον Πέκοβιτς θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Θα τροφοδοτήσει τον Τέπιτς. Πολύ όμορφη ασίστ από τον Νίκολα Πέκοβιτς. Ο Πέκοβιτς και πάλι στον καλάθι. Καταπληκτική και αυτή η ασίστ του Νίκολα Πέκοβιτς. Καλάθι. Να δούμε, θα βάλει και το σουτ. Δεν είναι το δυνατό του σημείο, αλλά το δυνατό του σημείο είναι αυτό. Γύρισε, έκλεψε την άμυνα. Καταπληκτική πάσα στον Πέκοβιτς. Και αυτό θα καρφωρεί να έχασε το σουτ. Αλλά δεν πρόσεξε ο Χάμοντς. Του κλέψε την μπάλα και το πορτοφόλι.
Έσκασε και την μπάλα για να μην κάνει βήματα. Ο Πέκοβιτς θα έκανε αθηναϊκός, αφού ανανεώθηκε ο χρόνος μετά το φάουλ. Και πάλι ο Πέκοβιτς μετά την αθήνα του Στέφης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένα pick and roll. Μάτσα μπαίνουν και τα τρίποτα, δεν έχει καθόλου λύση στο Περιστέρι. Και άλλος εμβδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετική συνεργασία. Καταπληκτικό καλάθι. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ήταν εξ αρχής, ο Πέκοβιτς θα κλέψει εύκολα. Επίθεση και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Ένα ελεύθερο τρίποντο από τον Αντρού Νίκολα εύστοχο. Και αυτό έξι φορά. Νίκολας για τον Φώτση μόνος του και αυτός για τρίποντο. Διαγωνισμός στις τελευταίες φάσεις. Ξεκίνησε στην επίθεση. Με το Περιστέρι τώρα να έχει γυρίσει σε ζώνη για να προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αλλά είναι καταπληκτική η πάσα του Νίκολας στον Μπατίστ, ο οποίος θα καρφώσει. Ώρα. Καταπληκτική η προηγούμενη πάσα του Νίκολας. Ο Μπατίστ κάτω από το καλάθι θα σηκωθεί. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά. Θα δώσει τον Φώτση από εκεί στον Τέπιτς μόνος του Μιλένκο. Τέπιτς εύστοχος και αυτός και πάλι. Ο οποίος παίζει με την Oldenburg στην τελευταία αγωνιστική. Περιμένει ένα δώρο από την Αρμάνι Μιλάνο που υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Από όσους χρησιμοποιήθηκαν σήμερα. Για Σικεβίτσιους ο Σερμαντίνη. Καλάθι και φάουλ. Ο Βαγγέλης Μάντζαρης προσπάθησε να κάνει και το φάουλ. Βλέπει τον έχει αγκαλιάσει. Σηκώνει το χέρι για να χρεωθεί το φάουλ. Μένω. Ο Μπατίστα θα δώσει στον Περπέρογλου για να έχει υπεροπλία ο Παναθηναϊκός στην επίδεση. Τρίποντα από τον Γιασικεβίτσιους, εύστοχο 81. Προτίμησε να κρατήσει την μπάλα και να κάνει τώρα τη διήθυνση και να βάλει έμεσο τρίποντο. Γιατί να ρισκάρει νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός σε μια πάρα πολύ παραγωγική ημέρα. Όμορφο lay-up. Σχεδόν 3 δευτερόλεπτα και πάει να βγάλει εφηδιασμό. Ο Παναθηναϊκός θα τον βγάλει και θα τελειώσει το παιχνίδι με ένα όμορφο lay-up. Μετάδοση στον Αποστόλη Πάνο που ήταν στο ρεπορτάζ και από όλους όσοι εργάστηκαν για την πρώτη μετάδοση του Connex TV από την Α1 Basket.